Δεν τη βρίσκει εκεί με κόσμο. Γνώρισε την Εσίμων. Θα αρχίσει να βγει με τον Τάσο Καρδάκη. Καλέ, πόσες φορές τον είπα και εκείνος μου τα έπαθα. Λέει εσύ, επειδή δεν μιλάει αυτή, λέει, θα τη γνωρίζει, λέει μια τώρα. Οπότε δεν θα είναι εύκολο να την παρουσιάσει στους άλλους. Εσύ, εσύ έχεις τον τρόπο σου. Εντάξει. Τώρα όσες φορές βγήκε με λέει, δεν την πήρε. Λέω, δεν θέλει να βγει αυτή. Δεν Α, εντάξει, μετά λέω, εντάξει, άμα δεν θέλει, τώρα τι θα κάνω. Δεν το παρακαλώ. Αυτή χάνει που δεν μας γνωρίζει. Καλό κορίτσι, πιστεύω ότι ταιριάζουν πίσω. Μην το σκοπίζει μικρό. Τώρα το πειραθείδωσε. Επειδή δεν φαίνεται κάποιος φωτισμός συνήθως, δεν υπάρχει κάποιος φωτισμός εκεί πέρα, όχι. Άμα υπάρχει φλάς, θα υπάρχει φωτισμός. Άμα δεν υπάρχει φλάς, δεν χρειάζεται φλάς άλλος. Δεν είναι λίγο σκοτεινά, καλύτερα, όχι σκοτεινή και παρακμιακή εδώ που λες... Αν υπάρχει κάτι που σκοτεινιάζει την όλη εικόνα, είσαι εσύ, δεν είναι. Φαντάζομαι. Το φως είναι κανονικό. Θα έλεγα αφοπλιστικό. Πώς πέρασε, τη μόνο πώς πέρασε. Γενικά μέτρια, με καλές στιγμές, αλλά και... Έχεις γνωρίσει κάτι κοπέλε. Το έχει πει ο Τάσος. Εντάξει, κάποια άτομα γνώρισαν. Ψέματα. Δεν μπορώ να πω ότι... Ερωτεύτησες με, ψέματα για όχι. Να έχω να ασχολούμαι, γι' αυτό μου το πει. Επίτηδες το είπε για να ασχολούμαι. Θα σου πει μετά, ξέρεις αυτό το άλλο χαριστικά πώς. Σαν που πήρε να μου πει για την Αύρα, νομίζω εγώ δεν το ήξερα. Ναι. Δεν μπορώ να νιώθει. Θα ξέρεις όλα μόνο τα δικά σου, πιο γρήγορα. Καλά να τη έξω από την ίδια. Δεν είναι θέμα εξηγία, τι να καταλάβω. Ναι, θα μπορούσε εξ αρχή να καταλάβω. Κάνει ο δρόμο, άλλο πρόσωπο στην περιφορά και εσύ να. Τι να κάνω. Να αλλάξει την περιφορά σου, να μην σε ακούσει. Αφού δεν αγαπούσε, ρε Σάκη, δεν μπορούσα να τον πω. Δεν διαφωνώ. Τόσο πολύ. Ναι, ρε γάμο, το είδε. Δεν πρέπει να πληγώνει όταν αγαπά τον άλλο. Γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίε. Γιατί να βλέπετε. Το πρόβλημα είναι σε βραβεία. Πρόβλημα. Καλά, σίγουρα. Σε κάθε περίπτωση είναι οδυνηρά πάντως. Ναι. Πάντα αφήνω σε μόνο. Λες μα. Γι' αυτό είναι και καλό να αποφεύγονται. Πώς σε βαλή. Καλό να αποφεύγουν από μια ηλικία και πέρα γιατί... Όπως σε βαλή, θέλω να με βοηθήσει. Τι έχει την τραδίτσα μου, γιατί ήταν λίγο... Ναι, ναι. Βέβαια, δουλειά, αντιμετωπίζομαι στο χωρισμό. Και όλα, την Τι? Ναι, ψυχολόγος. Ένα άλλο... Τέτοια σου πω. Έρωτας, αγάπη και εξάρτηση. Όταν η καρδία κάνει λάθος, εγώ δεν πάλι την πιντέρω. Ξέρεις. Τι σου πω. Καλά. Οπότε μετά στο τέλος, εγώ διάβαζα πολύ ωραίο βιβλίο. Και τώρα το ξαναδιαβάζω. Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις. Πώς κάνει. Πολύ ωραίο βιβλίο. Α, μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Όχι, δεν μ' αρέσουν αυτοί οι Αμερικάνοι ψυχολόγοι. Λέμε ορισμένα έξυπνα και πνευματικά πράγματα. Για μου να πάρει. Ωραία, κύριε, μην φέρει τέτοια με το χωρισμό. Δεν θέλει τέτοια να πει. Είναι τέτοια με τα κλειδιά. Λέει, εγώ με αυτό το. Ξεπεράσει το μέλλον. Λέω, εσύ με αυτό το ξεπέρασε. Δεν θα μου ξεπεράσει αυτό. Την αγαπάει ακόμα. Παντρεύει τη ζωή. Ποια είχε αυτό. Τη ζωή, ρε, τη δασκάλα που θα πηγάζει μια ξαντούλα. Εκεί το χορεύτηκε, α, όχι, ο Βαγγέλης ήταν. Ο Βαγγέλης, έγινε έγκυος η Άννα και έγινε δίδυμα. Όχι, ρε. Ναι. Ω, τι πλάκα είχε. Δάσκαλος ακόμα. Διαγωγός. Διαγωγός, ναι. Άμα σκαλός, θα το παρατήσει μόνο. Πολύ όμως. Δίδυμα που λες, έχει η Άννα. Θα χαλάσει όλο το φίλος, δεν πιστεύω να βγει τίποτα. Μια μαύρη, σκοτεινή μορφή. Ρησάκη, τι να κάνω. Μετσάγε. Τι να κάνω για να ξεχάσω. Τι να κάνω για να ξεχάσω. Θα βρεις κάποια άλλη περίπτωση και θα το δεις εκεί. Κάποιος έλεγε για να ξεχάσεις. Πρέπει να βρεις καινούργια πρόλαπα να τα πούμε πλασιά. Θα βρεις τρεις τέσσερις άντρες και ένας πληγός. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιον άλλον για να ξεπεράσω μια άλλη ιστορία όμως. Και θα το χρησιμοποιήσεις, αφού θα θέλεις να ξεπεράσεις κάτι άλλο, θα το χρησιμοποιήσεις. Εγώ το χρησιμοποιήσω, δεν χρησιμοποιήσω.
Λοιπόν, και πίσω... Πόσο χρησιμοποιείς. Δεν μ' αρέσει αυτά που μου κάνουν να τα κάνω σ' άλλο. Σε κόμπο, σαν νεκτάρι, νομίζω, και το... που ανέχτηκες. Τώρα μου το έπεις, το θέλω. Κάτσε από την αρχή, δεν μιλήσω τον άλλο. Το καλοκαίρι, το χρησιμό, δεν είχε σχέση με εκείνη και γίνανε όλα αυτά. Δεν το ήξερα όμως εγώ. Το έμαθα, δεν σε παίρνω τηλέφωνο σου και τέτοια. Ναι, αλλά εγώ δεν ήξερα. Τον ρωτούσα που βλέπεις και μου λέει όχι. Μόνο δεν είναι αυτό. Δεν μου είπε τι βλέπει. Αυτό τώρα μου το έπεισε. Τι ρώτησα. Δεν ήξερα εγώ τι βλέπει. Πάντω ανέχτηκε στι δύο φορέ που σ' άλλον δεν θα τι αναφέρει. Ναι, ναι, αλλά εκείνο μου έλεγε, α πούμε, προσπαθούσα εγώ να τον βοηθήσω γιατί μου λέει εγώ με τι τραβάω. Δηλαδή δεν τι. Τι δεν μπορεί να ξέρω να μου λέει τι να τα βάλω. Και εγώ το κατάλαβα. Εσύ το πεις, είσαι πέθυνος. Έλα, Μωρίσσα, μην με λες έτσι. Όχι, εντάξει, ήταν μια περίπτωση, μάλλον περίπτωση. Όχι μάλλον, μάλλον περίπτωση. Αλλά πιστεύω ότι πιο μπροστά θα μπορούσε να πάρεις αποστάσεις. Να σου δώσει σκληρή, δεν μπορούσε να είσαι σκληρή. Δεν μπορώ να. Αποφασιστική πλέον, δεν είσαι σκληρή. Σου είπα, Μέρι, όταν τον έβλεπα. Μπορεί να το αποφάσεις, αλλά όταν τον έβλεπα. Έχασα τον έργο του εαυτού και πριν φορά ρε παιδί. Δεν ήταν πρώτη φορά που περνούσα τέτοιες καταστάσεις. Ενώ ότι σήμερα είναι δύσκολα. Αν μπορείς, άσχημα. Αλλά τι να έχασα τον έργο, δεν ξέρω.